Τι σημαίνει πανελλαδική ημέρα δράσης για εσάς και κινητοποίησης? Κύριε Δουγεράκη, και αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη αποδεικνύεται την τραγική κατάσταση που έχει φέρει η πανδημία στο σύστημα υγείας και βεβαίως και η πολιτική της κυβέρνησης που εν μέσω του τετάρτου κύματος πανδημίας έχει έξω από το χώρο της υγείας 6.000 εργαζόμενους που έχουν να προσθεθούν σε χιλιάδες κενά που υπάρχουν διαχρονικά στα νοσοκομεία. 6.000 ανεμβολίες στη υγειονομική, θέλετε να πείτε, σε όλη τη χώρα. 6.000 εργαζόμενοι που μέχρι τις 31 Αυγούστου παλεύανε μαζί με εμάς, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να σώσουν την υγεία του λαού μας, και από τον Αύγουστο και μετά είναι οι αποδοπομπέοι τράγοι στο σύστημα υγείας. Και αν προσθεθούν και οι υπόλοιπες χιλιάδες καινές θέσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς προσωπικό, χωρίς χρηματοδότηση στα νοσοκομεία και βεβαίως χωρίς προληπτικά μέσα στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην εκπαίδευση, δεν αντιμετωπίζει την πανδημία μόνο με επίκληση στην ατομική ευθύνη, όπως λέει ότι κουράστηκε και ο κύριος Γεωργιάδης να το λέει, και να κόψουμε το κεφάλι μας πλέον σαν κοινωνία να σωθούμε. Δεν ανανεώνονται λοιπόν οι συμβάσεις. Δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις. Μιλάμε για απολύσεις πλέον εργαζομένων στο χώρο της υγείας συμβασιούχων. Και βεβαίως, κυρία Ντουργεράκη, έρχονται να προσθεθούν σε περίπου άλλες 6.000 απολύσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση να κάνει τους επόμενους μήνους στον τομέα της καθαριότητας, της σύντησης και της φύλαξης, φέρνοντας εργολάβους ξανά στα νοσοκομεία. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Γι' αυτό και εμείς έχουμε το χρέος και να ενημερώσουμε την κοινωνία, έχουμε το χρέος να πούμε και στην κοινωνία και στους πολίτες και στους Ηρακλειώτες ότι εδώ πρέπει να παλέψουν ώστε να υπάρχουν μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή δεν μπορεί το πρωί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου να έρχονται λεωφορεία με 60-50 ανθρώπους μέσα στο λεωφορείο σαν σαρδέλες και μετά να γίνεται επίκληση στην ατομική ευθύνη. Όταν το 95% των εργαζομένων στον χώρο της υγείας έχει εμβολιαστεί, την ευθύνη την έχουμε πάρει. Η ίδια η πολιτεία δεν έχει πάρει τη δικιά της ευθύνη και πατάει το μπαλάκι στους εργαζόμενους, χρεώνοντάς τους, αν θέλετε, και το κόστος και των τεστ που θα έπρεπε η ίδια να κάνει. Άρα λοιπόν λέτε, κύριε Βρύσαλη, για να το καταλάβω, ότι έχουμε τους 6.000 εργαζόμενους οι οποίοι δεν θα ανανεωθεί η σύμβασή τους επειδή συνεχίζουν να έχουν την ίδια άρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό τους, και έρχονται επίσης μέχρι τέλος του χρόνου και άλλες 6.000 απολύσεις συμβασιούχων, καθαριότητα, σύντηση μέσα στα νοσοκομεία, που και πάλι δεν ανανεώνεται αυτή η σύμβαση στη λογική του φύγε εσύ, έλα εσύ. Βεβαίως, φύγε εσύ, έλα εργολάβε. Έλα εργολάβε, επιχειρηματίες. Ναι. Αυτό είναι το νέο εκεί που μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν σωστά το καταλάβαμε. Ναι, κύριε Λογεράκη. Και βεβαίως σε όλα αυτά μέσα έχουμε και περικοπές εφημεριών των γιατρών δεύτερη φορά στον ίδιο χρόνο, γιατί δεν επαρκούν τα κονδύλια. Δηλαδή έγινε οριζόντια περικοπή σε επιμελητές Β, επιμελητές Α και πανεπιστημιακούς γιατρούς, γιατί το κονδύλι των εφημεριών δεν καλύπτει, αν θέλετε, τις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Τι εννοείται, ότι πήγαν στην εφημερία και δεν τους πληρώνουν και τους περικόπτουν τα λεφτά τα δεδουλευμένα? Περικόπτουν οριζόντια. Μισό λεπτό. Ή τους λένε δεν πάτε στην εφημερία? Τι εννοείται? Όχι, θα πάτε στην εφημερία, αλλά δεν θα πάρετε αυτά που θα πρέπει να παίρνατε με βάση τον αριθμό των εφημεριών. Επίσης αυτό σε όλη την Ελλάδα καταγράφεται από την ΠΟΕΒΗ, είναι αυτό σε όλη την Ελλάδα? Έχει καταγραφεί σε διάφορα νοσοκομεία. Σε εμάς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο συνέβη για δεύτερο μήνα φέτος, και επίσης έχει γίνει και στο Βενιζέλιο, αν θυμάστε καλά, στους εργαζόμενους που έχει γίνει και εκεί οριζόντια περικοπή τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά. Καταλαβαίνει κανένας ότι η κατάσταση είπατε επιμελητές Α και Β, και λέτε ότι στην Κρήτη αυτό αφορά, δηλαδή η μη πληρωμή των επιμελητών Α και Β για τις εφημερίες αφορά Πανεπιστημιακό και Βενιζέλιο Νοσοκομείο, αυτό λέτε? Το Βενιζέλιο ήταν άλλο, διαφορετικό μήνα. Διαφορετικό μήνα ήταν στον Βενιζέλιο, ναι, όχι τώρα. Αλλά ναι. Λέτε ότι αυτό συμβαίνει σε αυτά τα νοσοκομεία, τα Μάλιστα, συγκεκριμένα ναι. νοσοκομεία. Είναι τα μοναδικά στην Κρήτη?
Δεν το γνωρίζω, κύριε Δουγεράκη. Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουν προκύψει και σε άλλα νοσοκομεία της Κρήτης. Το λέω ενδεικτικά, γιατί η κατάσταση και στη χρηματοδότηση και στη στελέχωση προσωπικού και στα αιτήματα που έχουμε καθημερινά βάζει και στο Υπουργείο, όχι απάντηση δεν παίρνουμε, παίρνουμε και αρνητική απάντηση. Ότι εμείς ό,τι είχαμε να κάναμε, το κάναμε. Από εκεί και πέρα, κόφτε το κεφάλι σας, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς, επειδή δεν το κόβουμε, είμαστε στον αγώνα. Καλούμε σε αυτόν τον αγώνα και τους εργαζόμενους να συμπαρασταθούν, γιατί ο αγώνας ο δικός μας είναι για την υγεία του και είναι για να έχουμε ένα σύστημα υγείας σύγχρονο, δωρεάν και όχι ανταποδοτικό, όπως επιχειρεί η κυβέρνηση να επιβάλλει σε τέτοιες συνθήκες. Και βεβαίως με όλα τα μέτρα προστασίας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, κυρία Ντουγεράκη, να μην κάνουμε τεστ εμείς υγειονομικοί, ακόμα και εμβολιασμένοι, όταν προδήλως πλέον έχουν δηλωθεί από επιστήμονες ότι και αυτοί που έχουν εμβολιαστεί μπορούν να μεταδώσουν. Άρα εδώ θέλει μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία. Δεν μπορεί να έχει 25 άτομα σε τάξη και μετά να λες ότι πρέπει να το 50% του σχολικού συγκροτήματος να έχει νοσήσει για να κλείσεις. Εδώ η πολιτεία πρέπει να πάρει αυτά τα μέτρα που δεν παίρνει κανένα. Δεν παίρνει κανένα. Και αυτά τα μέτρα που έχει πάρει είναι αυτά που μας φέρανε στο τέταρτο κύμα με τους 7.000 νεκρούς. Αχα, εσείς δίδετε παραπάνω στοιχεία που αφορούν και τα δικά μας τα νοσοκομεία, τουλάχιστον όπου έχετε την γνώση του τι γίνεται. Όλα αυτά γενικότερα για το τι συμβαίνει μπορούν κάποιοι να τα δουν και μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ με τις ανακοινώσεις τις σχετικές που υπάρχουν. Όλα αυτά ως στοιχεία καταγράφονται. Να πω επίσης συνεπικουρικά ότι νωρίς το πρωί διάβαζα και την ανακοίνωση που έχει βγει από το Σύλλογο Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που για άλλη μια φορά αναφέρεται ότι, ξέρετε, από την 1η του Σεπτέμβρη που είχαμε την αναστολή εργασίας των ανθρώπων, των εργαζόμενων οι οποίοι δεν ήθελαν να εμβολιαστούν, οι υποσχέσεις ότι θα ενισχυθεί το νοσοκομείο δυστυχώς δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Το νοσοκομείο δεν έχει ενισχυθεί. Αντιθέτως, έχουμε πάρα πολλά λειτουργικά προβλήματα, οι συγχωνεύσεις των κλινικών, τα περιστατικά τα οποία πηγαίνουν προς τα πίσω, τα χειρουργία τα οποία πηγαίνουν προς τα πίσω, τακτικά ιατρία και όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται σε μια δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνει ο χώρος της υγείας για άλλη μια φορά. Είναι αυτό που λέω, βρε μάτια μου, το πάθημα δεν σου γίνει μάθημα. Προς τους κεντρικούς το λέω. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο να βάλω στη λέξη μάτια μου. Ξέρετε, κομψά το κάνω και λέω, βρε μάτια μου, το πάθημα δεν σου γίνει μάθημα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει μάθημα. Και αυτή τη στιγμή τα χειρουργεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι πάνω από 5.500, περιμένει κόσμος να χειρουργηθεί. Και η πολιτεία, αντί να ενισχύσει με προσωπικό, τους το ήδη υποστελεχωμένο τμήμα το αναισθησιολογικό, παίρνει αναισθησιολόγους για να καλύψει αλλού τρύπες στο Ρέθυμνο, παίρνει γιατρούς παθολόγους για να καλύψει εφημερίες στον Άγιο Νικόλα, δεν έχει νοσηλευτές για να καλυφτούν τμήματα που θα έπρεπε να είναι αυτοτελή, όπως η παιδοχειρουργική κλινική, η καρδιοχειρουργική κλινική, είναι συγχωνευμένα, κυρία Δουλγεράκη, είναι νεφρολογική κλινική συγχωνευμένη. Μετά από 18 μήνες είμαστε όχι στο ίδιο εργοθέατες, είμαστε πολύ πίσω από εκεί που είχαμε ξεκινήσει. Mm-hmm. Και εδώ έχουν ευθύνες τώρα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λέει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, η τοπική είπε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε με τις αναστολές και ότι όλα πάνε καλά. Ας έρθει μια μέρα στα νοσοκομεία όλοι εκεί, αλλά απροετοίμαστα, και να δούνε τι γίνεται. Μία του Νοέμβρη που είχαμε να κλείσουν ραντεβού οι άνθρωποι για τα εξωτερικά ιατρία, κλείνανε ραντεβού τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί και υπάρχει πολλοί κόσμος. Μετά για 3 μήνες κλείνανε ραντεβού. Αυτή είναι η κατάσταση, και τώρα καταλαβαίνετε ότι εμείς κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, και γι' αυτό και σήμερα θα είμαστε στον δρόμο και την ερχόμενη εβδομάδα για τους συμβασιούχους εργαζόμενους, και στη 1 του Δεκέμβρη θα κάνουμε απεργία, ακριβώς γιατί η κοροϊδία με την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά κατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Ένα επάγγελμα που, αν θέλετε, είμαστε στην πρώτη γραμμή, ακόμα συζητάμε αν πρέπει να μπούμε στα βαρέα και ανθυγινά. Υπάρχει κινητοποίηση την 5η των συνδικάτων και εδώ στην πλατεία Ελευθερίας, που διεκδικούν να έχουμε το δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε, γιατί και αυτό επιχειρεί ο κύριος Χατζηδάκης, να μας το κόψει και να βάλει, αν θέλετε, γύψο στη δράση των σωματείων. Εδώ έχουμε μια συνολική επίθεση. Μια σειρά από θέματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν βρει τη λύση τους, και ως αφαίνεται δεν θα έχουν και εύκολη λύση. Αχ, βρε μάτια μου, και έτσι θα σας καλημερίσω, κύριε Βρύσαλη. Το πάθημα δεν έγινε μάθημα, και δεν απευθύνεται σε εσάς το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και για να μην συνεχίσει να την παθαίνει ο λαός, πρέπει να ξεσηκωθεί, κύριε Αντρουγκεράκη. Καλημέρα, κύριε Βρυσέλη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.